Αλλά προς το παρόν, λέω να υποδεχτώ τη δασκάλα μου. Τη δασκάλα σου. Τη δασκάλα. Τη δασκάλα που ήρθες και δοκιμάσαμε μαζί τον Ιούνιο για να κάνουμε πιλάτες. Και μετά μας εγκατέλειψε. Βέβαια, με τόσα χειρουργία που έκανες, τι να κάνεις. Αλλά τώρα πήρε, okay, έρχομαι. Αλήθεια. Πάλι συμμαθήτριες. Ναι. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Διότι έμεινα ζορίζεσαι να σφίγγεσαι, να τραβάς, να τα κάνεις. Έμεινα γελάς και με την Κατέρινα δίπλα. Ήταν δύσκολο το μάθημα. Φέτος τουλάχιστον γίνεται πιο χαλαρά. Τώρα χαλαρά. Αλλά έχει γκαζώσει η δασκάλα, θέλω να σου πω. Από την είδα, γι' αυτό είστε κράτο. Δηλαδή δεν είναι όπως την πρώτη, δεύτερη φορά. Δύο φορές έκανα τον Ιούνιο και λέω: παιδιά, αυτή η γυμναστική είναι για μένα. Δηλαδή με τα ψέματα σε άφησε δύο φορές και μετά κανονικά. Μετά κάθε μάθημα είναι και πιο. Ανεβαίνει και πιο. Το level και ανεβαίνει. Και σ' αρέσει όμως. Νιώθεις περήφανη αμέσως μετά από αυτό. Πολύ. Πολύ, πολύ. Λοιπόν, για να έρθει παρακαλώ που δεν ξέρω από πού θα μπει όμως η Άντζελα Τρανταλή από εκεί. Ωραία. Πάω να την πάρω. Βέβαια. Βέβαια, κορμάρα. Άμα δεν είναι αυτή, ποιος θα είναι. Άκου τι λένε. Γεια σου. Γλυκιά μου δασκάλα, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Το παντελόνι που φοράς. Τι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αναδεικνύει τα ωραία σου ψηλά και λεπτά πόδια. Και θέλω εδώ να σας πω για τη φοβερή μου δασκάλα, την καταπληκτική Άντζελα, η οποία έχει έναν τρόπο να σου περνάει αυτά που θέλει χωρίς να αντιδράς. Τι εννοώ να αντιδράς. Εγώ είμαι το χαρακτηριστικό δείγμα του ανθρώπου που εγώ και γυμναστική δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Μάλλον ψέματα λέω. Μία φορά πήγα να δοκιμάσω γυμναστική, αυτό που κάνουν οι περισσότεροι, πριν από 5 χρόνια και εξαφανίστηκα. Αλλά μιλάμε εξαφανίστηκα. Γιατί? Γιατί? Γιατί αγάπη μου, με το που ξεκινήσαμε, δεν ξέρω, αισθάνθηκα ότι μάλλον πήγαινα για να κάνω πρωταθλητισμό. Ταύτισα. Ταύτισα. Και είπα, δεν μου αρέσει αυτό, δεν παράζει, δεν πειράζει. Λέω, θα αφήσω την γυμνασιά μου και έχει ο Θεός. Φέτος, γιατί κάποια στιγμή όλοι κάνουμε ένα κλικ στη ζωή μας, ο καθένας και άλλη στιγμή βέβαια, είπα ότι δεν γίνεται. Περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνουμε. Ήταν εκεί η περίοδος του καλοκαιριού που. Γιατί με έσπρωξε κι αυτό, άσχετα από θα τον Ιούνιο να δοκιμάσω. Ναι. Ήθελα να δοκιμάσω για άλλους λόγους. Έτσι, για μένα. Είπα λίγο πρέπει να γυμνάσω να δεις, το κορμί. Αν σ' αρέσει. Μου το έχεις πει. Μα το είπα. Μα ήρθε τα δοκιμαστικά. Αλλά το καλοκαίρι που. Δηλαδή, εξόκυλα τελείως. Δηλαδή, γύρισα πίσω και με το που ανέβηκα στη ζυγαριά και πήγα να βάλω τα ρούχα μου, γιατί το καλοκαίρι κυκλοφορείς με τα ριχτά, με τα σορτσάκια, με τα μαγιό. Δεν βλέπεις. Όταν πας να ξαναμπεί σε ένα παντελόνι και λες. Στενό. Δεν μπαίνεις. Δεν μπαίνεις. Ναι. Όχι στενό. Στο στενό αδυνατίζεις. Είναι 1-2 κιλά, ας πούμε. Όταν δεν μπαίνεις, εκεί καταλαβαίνεις ότι θες βοήθεια πια. Ή παίρνεις άλλο παντελόνι. Μην φτάσουμε σε αυτό το δράμα, γιατί πήγα και για άλλο παντελόνι. Ναι. Και δοκίμαζε, λέω Παναγία μου, πού έφτασα. Όχι. Εκεί πήρα φόρα και καλή είπα. Επιλογή, δίαιτα και γυμναστική. Λέω, μ' άρεσε εκείνη η γυμναστική, μ' αρέσει η Άντζελα, μου πάει σαν δασκάλα, δηλαδή δεν με τρομάζει. Ίσα-ίσα που με επηρεάζει θετικά να θέλω κι άλλο. Φεύγω και χαρούμενη μετά. Και είμαι και πιο χαρούμενη και την επόμενη μέρα. Και από διάθεση, γιατί δεν ξέρω. Πάντα μου λέγανε ότι η γυμναστική δεν είναι μόνο ότι. Την κάνεις για να διορθώσεις το κορμί σου, αλλά ρε παιδί μου, βοηθάει ότι κάτι γίνεται, ψυχολογία. Ναι. Αμέ. Βέβαια, γιατί ενδορφίνες. Ναι, θα τα πούμε όλα αυτά. Αμέ. Έκανα πολύ μεγάλη εισαγωγή. Η Άντζελα Τράνταλ είναι εδώ και πάμε να πάρουμε μια γεύση από ορισμένες ασκήσεις. Θέλω να σας πω, πολλές από αυτές δεν τις είχα κάνει. Με πήγε σε προχωρημένα μαθήματα για εσάς τώρα, για να δείτε μια συνολική εικόνα ασκήσεων. Θέλαμε να δείξουμε πόσα ωραία πράγματα κάνουμε. Και επειδή το συνεργείο κοιτούσε πολύ χαλαρά και νομίζανε ότι είμαι τρελή εγώ η οποία βόγκαγα και έλεγα. Τι είναι αυτά που περνάω. Ναι. Ανέβασα και έναν και λέω ανέβα και εσύ εδώ. Ναι. Ταύτισε και κατάλαβε. Πάμε να δούμε. Γεια σας! Ήρθε η ώρα της γυμναστικής. Η δασκάλα μου. Τη βλέπετε γλυκιά και όμορφη. Καμία σχέση με αυτά που έχουμε να ζήσουμε. Πάμε. Είσαι έτοιμη. Πάντα. Cool. Και με ωραία. Χαρά. Πάμε. Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. Παίζουν και αυτά, είναι βαθιά ερωτικό το μηχάνημα. Εδώ. Τι κάνω. Εκεί, ωραία. Μπράβο. Σε όλα με προετοιμάζεις. Το άλλο δεν θα το βάλουμε. Θα λυγίσεις αυτό. Έτσι και θα σπρώξεις μακριά. Αυτό είναι. Εκεί. Μπράβο. Αφήσου. Να τραβήξουν τα χέρια σου, αφήσου. Πάνε μέσα. Δείξε ποπό. Έτσι. Και πας και ανεβαίνεις και τελενεί. Μπράβο. Καταπληκτική. Κατέβα. Και εγώ θα έρθω. Ανέβα. Γιατί κάνε άλλη μία. Και θα σε πατήσω. Και εσύ πού θα είσαι. Από κάτω σου. Για μην τα χάσετε αυτά, έτσι. Αυτή η κασέτα δεν θέλω να χαθεί.
Βάζει πάνω. Τέλεια, μείνε εκεί. Και τώρα λίγη σε γόνατα. Αυτό για να το καταλάβει κανείς πρέπει να έρθει κάποιος και να το δοκιμάσει. Έλα εδώ εσύ Χρήστο. Έλα εδώ εσύ Χρήστο. Έλα εδώ εσύ Χρήστο γιατί θα νομίζουν ότι κοροϊδεύουμε. Όχι γιατί νομίζετε ότι εγώ κάνω βλακίες. Για δείτε λίγο τη γλύκα. Έτσι πάνω. Πώς πάει. Δύσκολο, θέλω να το πεις εδώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και έκανε πολλές επαναλήψεις μόνη της. Συνέχισε τώρα. Η Κατερίνα μου κάνει νόημα. Μίλα Χρήστο. Λοιπόν, για να μιλήσουμε λίγο για αυτό λοιπόν. Α, τι ωραία που φαίνεται πίσω. Τι είναι η συγκεκριμένη γυμναστική. Είναι γυμναστική καταρχήν, έτσι. Ολοκληρωμένη μέθοδος εκείμνασης είναι το πιλάτες. Το σύστημα πιλάτες ή μέθοδος πιλάτες, όπως θέλουμε να το πούμε. Πιλάτες ήταν το επώνυμο του ανθρώπου που τη δημιούργησε. Τζόζεφ Πιλάτες λεγότανε. Να είναι καλά. Λοιπόν, αυτός έφτιαξε αυτή τη μέθοδο, τη δημιούργησε παίρνοντας πράγματα πολλά από ανατολίτικες μεθόδους, όπως είναι η γιόγκα που πολλοί ξέρουμε, που όλοι ξέρουμε, η οποία τι λέει, έχουμε μια κακή στάση, κάνουμε χώρο στα εσωτερικά μας όργανα. Δηλαδή, δεν ασχολήθηκε μόνο με την εξωτερική εικόνα ενός σώματος, που οι περισσότερες γυμναστικές και τότε και τώρα ασχολούνται περισσότερο με το έξω. Ξέρουμε ότι η γιόγκα είναι πιο εσωτερική, πνεύμα, μπράβο. Όταν λοιπόν λέμε φτιάχνουμε στο πιλάτες τη στάση μας, έχουμε καλή στάση σώματος, αυτό πώς γίνεται. Συνήθως κυρτώνουμε, είμαστε μπροστά σε έναν υπολογιστή, πια οι περισσότεροι, στο γραφείο, οτιδήποτε και είναι όλοι έτσι. Αυτό τι σημαίνει, πέρα από την εικόνα που βλέπουμε πίσω ότι α, είναι άσχημο αυτό, σημαίνει ότι ο θώρακάς μας είναι κλειστός, δεν έχει χώρο η καρδιά μας, οι πνεύμονες. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Δηλαδή, έχω τώρα έναν ο οποίος είναι καρδιοχειρούργος άνθρωπος και κάνει μάθημα και μου λέει, αν ξέραν όλοι τι σημαντικό, δηλαδή δεν είναι μόνο η γυμναστική, αυτό που κάνεις χώρο, που αναπνέεις, έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην αναπνοή. Δηλαδή, εισπνέουμε, όλοι παίρνουμε αέρα, αλλιώς θα σκάγαμε. Αυτό δεν γίνεται με τίποτα, όμως ξεχνάμε να εκπνέουμε. Να βγάζουμε τον κακό αέρα, να παίρνουμε καινούριο οξυγόνο, να πηγαίνει στους ιστούς μας, να κυκλοφορεί το αίμα μας καλύτερα, το μυαλό μας να είναι πιο καθαρό. Άρα το ένα πράγμα που ξεκίνησε ο Πιλάτες ήταν ότι έβαλε με πάρα πολύ σημασία την αναπνοή στην κίνηση. Θυμάσαι που σου είπα ότι εμείς δεν το λέμε τόσο πολύ ασκήσεις. Έχει να κάνει, κάνουμε κινήσεις, δηλαδή το σώμα μας όπως είναι το μυϊκό μας φτιαγμένο, πρέπει. Πώς βλέπεις ένα χορευτή και χορεύει ή κάνει μάθημα μπαλέτου, δεν κάνει ασκήσεις. Δουλεύει σε όλες τις μοίρες, σε όλο το εύρος, με δύναμη, με αντοχή, με flexibility, με ελαστικότητα το σώμα του. Σε αυτό πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Δηλαδή, όσο δυνατοί είμαστε, κάνει αυτό κάτι, γιατί βλέπω ότι το κοιτάς. Όχι, όχι. Α, νόμιζα ότι ακούγεται σόλ. Λοιπόν, ό,τι δύναμη έχει το μυϊκό μας πρέπει να έχει και ελαστικότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρεις τι θέλω να μου πεις. Ναι. Εάν είναι και θεραπευτική γυμναστική, αν μπορώ να την πω γυμναστική, ναι. Εάν μπορούν να κάνουν όλοι, εάν μπορούν να κάνουν οι γυναίκες που μόλις έχουν βγει από μια εγκυμοσύνη, έχουν γεννήσει δηλαδή και μετά, και αν υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν. Όχι δεν μπορούν γιατί δεν μπορούν, γιατί δεν πρέπει. Γιατί δεν πρέπει. Κοίταξε λένε, αυτή η μέθοδος είναι για όλους, δηλαδή δεν είναι καθόλου ρατσιστική. Είναι για όλους, για ό,τι ηλικία, για ό,τι φύλο, αν έχουμε κιλά δεν πειράζει, αν θέλουμε να δυναμώσουμε γιατί είναι άνθρωποι. Δηλαδή συνήθως λέμε, α, κάποιος πρέπει να γυμναστεί γιατί έχει πάρα πολλά κιλά, πρέπει να τα χάσει. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα πολύ λεπτοί, που είναι πάρα πολύ δίσκαμπτοι, που μεγαλώνοντας αρχίζουν και βγαίνουν πόνοι πάνω σε αυτό και τους βλέπεις και είναι αδύνατοι και πρέπει να γυμναστούν και αυτοί ακόμα. Άρα δεν έχει, δηλαδή για μας και ο ίδιος έλεγε, δεν υπάρχει άτομο που δεν πρέπει να κάνει πιλάτες, δεν υπάρχει τέτοιο διαχωρισμό. Τώρα, αν κάποιος είναι εγχειρισμένος, στη μέση του έχει κάνει κάτι σοβαρό, τότε θα πρέπει να περιμένουμε και με την διάγνωση του γιατρού, μαζί με τον γιατρό, όταν έχουμε κάτι σοβαρό,
προχωράμε και κάνουμε και αυτό που λες. Δηλαδή, πάμε θεραπευτικά. Δεν πάμε για να γυμνάσουμε. Πάμε θεραπευτικά. Είναι πολλά πράγματα που απαγορεύονται. Mm-hmm. Όταν, ας πούμε, ένας άνθρωπος έχει κύλες στη μέση του, όλα αυτά τα ρολαρίσματα που λέμε εμείς, που σηκώνουν τη λεκάνη και έρχονται τα πόδια πάνω από το κεφάλι και σιγά-σιγά ένας πόδιλος κατεβαίνει, αυτά απαγορεύονται όταν έχουμε τέτοια προβλήματα ή στον αφιένα. Αν έχουμε έναν αφιένα ο οποίος έχει. Ο περισσότερος κόσμος τώρα στα ιατρικά ιστορικά που μου συμπληρώνει λέει αφιενικό. Βέβαια. Αφιενικό. Κύλες είναι. Θυμάσαι που με ρώταγες που ήρθε μια κοπέλα και μου λες «Α, είπε κύλες» και λες «Α, ωραία». Μα οι κύλες πλέον στη σπονδυλική είναι ένα ποσοστό τύπου 80% μπορώ να σου πω. Τόσο πολύ. Ναι. Και επειδή λίγο το έχω ψάξει και έχω ρωτήσει και γιατρούς, έχει να κάνει πάρα πολύ με τα αντιβιωτικά, τα φάρμακα που παίρνουμε από μικρά παιδιά όσο μεγαλώνουμε. Γι' αυτό πρέπει λίγο να προσέχουμε με τις αντιβιώσεις και με τα φάρμακα. Και πάρα πολύ βέβαια με τη διατροφή μας, φυτοφάρμακα. Δεν έχουν πια τα φαγητά, τα λαχανικά και τα φρούτα τόσο πολλές βιταμίνες όσο είχαν παλιά. Οπότε το σώμα μας έχει πέσει και το ανοσοποιητικό και όλο το άλλο. Το σώμα αλλάζει. Το σώμα αλλάζει σίγουρα. Είναι το μόνο εύκολο για μας. Ωραία. Τι δηλαδή, πώς αλλάζει. Λοιπόν, θα σου πω, κοίταξε. Ποια είναι η βασική αρχή, ότι δυναμώνουμε από το κέντρο μας, το κέντρο του σώματός μας. Είναι η κοιλιακή και η ραχιαία μας πίσω, στη μέση μας, στους πλάγιους. Όταν αυτό λοιπόν αρχίζει και δυναμώνει, στείνεται το σώμα. Με όλα αυτά τα ελαττήρια που είναι αντιστάσεις, που δηλαδή δουλεύει σύμφωνα με το δικό σου, το χέρι, το πόδι, πόσο μπορεί. Δεν είναι ξένα βάρη. Είναι το βάρος του σώματός σου πάνω σε αντιστάσεις που είναι ελαττήρια. Αυτά ανοίγουν όσο μπορείς εσύ να τα ανοίξεις και κλείνουν. Άρα σιγά σιγά αρχίζει και δυναμώνει το μυϊκό μας από το κέντρο μας, από τους κοιλιακούς μας και ανεβαίνει, δηλαδή δυναμώνει έτσι. Άρα το σώμα μας αρχίζει και σφίγγει. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ να κάνει με την αναπνοή, τη λεπτομέρεια στην κίνηση. Δηλαδή βλέπεις εμείς πόσο είμαστε πάνω από το κεφάλι σας, σας πιάνουμε, σας τραβάμε, πού είναι οι ώμοι, πού είναι η λεκάνη. Όλα αυτά με τόση πολύ ακρίβεια βγάζουν αποτέλεσμα ότι το σώμα αρχίζει και πέρα από το ότι στείνεται και λένε γι' αυτό το πιλάτη σε κάνει ψηλό και είναι η μίσου επειδή συνέχεια σε τραβάει, δηλαδή ό,τι δουλεύεις το τραβάς, το κάνεις διάταση. Mm-hmm. Και σιγά σιγά βλέπεις ότι αρχίζεις και μπαίνεις χωρίς να έχεις χάσει κιλά, γιατί τα κιλά είναι φυσικά, έχει να κάνει και με τη διατροφή. Πόσες φορές την εβδομάδα ενδείκνεται κανείς να κάνει? Το δύο φορές την εβδομάδα είναι πολύ καλά, εγώ λέω σε όλους για αρχή. Αν έχουν χρόνο και αν μπορούν να κάνουν τρεις φορές την εβδομάδα, θα δουν ένα αποτέλεσμα σαν να κάνεις κάθε μέρα γυμναστική έντονη. Αλήθεια. Αλήθεια. Δηλαδή αμέσως βλέπεις διαφορά σε μεγάλες μυϊκές ομάδες. Την κοιλιά σου, αμέσως γίνεται ίσια, τα χέρια σου, ο λαιμός σου, μακραίνει ο λαιμός, διδάσκουμε μάκρος. Αν μια γυναίκα δεν έχει γυμναστεί ποτέ, μπορεί να. Φυσικά. Γιατί εγώ το απέδειξα, δηλαδή που είμαι. Φυσικά, εσύ. Δηλαδή, εγώ ήμουν πάντα και σαν διάθεση αρνητική. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. το άκουγα, το χαιρόμουν στους άλλους, mm-hmm. αλλά εγώ δεν μπορούσα. Αλλά γενικότερα, μια γυναίκα που δεν έχει γυμναστεί, νομίζω ότι είναι ένα είδος γυμναστικής που θα μπορούσε να ακολουθήσει. Απόλυτα. Εννοείται. Γιατί έχει να κάνει, ένας δάσκαλος πρέπει να πάρει τον άνθρωπο που έρχεται, όχι μόνο σαν σωματότυπο, σαν χαρακτήρα. Δηλαδή, αν είναι άνθρωποι οι οποίοι που λέγαμε πριν για τους υπέρβαρους, φοβούνται να πάνε σε ένα οπουδήποτε να κάνουν γυμναστική, νιώθουν άσχημα. Οι υπέρβαροι μπορεί να έχουν και προβλήματα στα γόνατα. Αμέ άνετα. Εκεί μπορεί να βοηθήσει. Φυσικά, γιατί βλέπεις ότι πολλά πράγματα τα κάνουμε ξαπλωμένοι. Δηλαδή, φεύγουν όλο το βάρος αυτό του ανθρώπου, φεύγει από τις αρθρώσεις. Οπότε αρχίζουν και δυναμώνουν οι μύες που πρέπει να δυναμώσουν με ένα σωστό τρόπο. Χωρίς να κουβαλάει όλο αυτό το βάρος και να πρέπει να κάνει τζόκινγκ, ας πούμε, ένας υπέρβαρος. Πώς θα το κάνει αυτό? Εσύ γιατί δεν κάνεις εκείνη την ώρα μαζί με εμάς που κάνουμε μάθημα κι εσύ? Είδες. Δεν πρέπει. Γιατί εγώ πρέπει να σας προσέχω. Πρέπει να. Εσείς, καλά, πέρα από το ότι πρέπει να σας προσέχω, πρέπει οι ίδιοι να δώσετε την εντολή στο σώμα σας. Εμείς με ακρίβεια, με το λόγο διδάσκουμε, έτσι ώστε το δικό σας το μυαλό να στείλει την εντολή στο σώμα. Mm. Ο πιλάτης έλεγε, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό κάνει, ακούγεται ωραία. Δηλαδή, ο εγκέφαλος έχει τρομερή δύναμη στο να. Ο εγκέφαλος ελέγχει το σώμα μας. Αυτό ήταν το μότο του πιλάτες. Άρα, αν εγώ δείχνω, εσείς θα πάρετε κάτι με εικόνα. Εσείς πρέπει από το μυαλό σας να το κάνετε, να το καταλάβετε ακριβώς πώς πρέπει να το κάνετε, να ακούσετε όλο αυτό που είναι εισπνοή, που είναι εκπνοή,
από πού σπρώχνουμε, όλο αυτό και να γίνει ωραία και τέλεια. Και μια δοκιμή θα σας πείσει. Άντζελα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ χαρά μου. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.